Ω, ο φίλος μου. Ο φίλος μου, ο Χαλκιδαίος. Πού είσαι εσύ, ρε. Πού είσαι, φίλε μου, τι κάνεις. Τι κάνεις. Για στη Σαμό. Για στη Σαμό και παντού. Αυτό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχω ξεκινήσει εδώ πέρα και κάνω πάλι παλιά μου τεχνικό σκηνό. Κάτι vlog. Είχε λείψει από τον κόσμο. Ναι, ναι. Σε ζητάει ο κόσμο. Ναι, με ζητάει. Με παίρνει τηλέφωνα. Οπότε καλά κάνεις. Θέλω να μάθω. Εσύ πες μου όμως τι κάνεις εδώ. Εδώ καλά, τώρα ζεσταίνομαι. Ναι, πώς πήγες, άσε τώρα τα περιφερειακά. Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Να σου πω, δεν έχεις εξηγήσει στον κόσμο πώς οδηγείς. Θέλεις να μου δείξεις λίγο πώς οδηγείς. Να μου δείξεις λίγο τα χειριστήρια, τι ιδιαιτερότητες έχεις, τι πατέντες έχεις κάνει στο αυτοκίνητο. Εδώ. Τα αμάξι είναι ημιαυτόματο. Ναι. Καταρχάς. SMG. SMG 1. Πρώτης γενιάς. Ναι, ναι. Πολύ σπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε, SMG 1 ήταν το αυτοκίνητο αυτό. Ή το κάνετε μετατρόπι. Α, είναι νήσιο. SMG 1. Νήσιο, οπότε δηλώνω επισήμως κάγκουρα, γιατί έχω σφάξει ένα από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα που έχουν γίνει εισαγωγή στην Ελλάδα. Εντάξει, ελπίζω να μην σε κυνηγήσουν οι μητριάκηδες, οι φανατικοί. Γεια μου. Έχουμε σφάξει αμάξι. Για δείξτε μας. Τι έχουμε κάνει. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μετατροπή. Τραβώντας, έχουμε γκάζι. Ωραίος. Πιέζοντας κατά κάτω, έχουμε φρένο. Ωραίος. Στο κουμπάκι αυτό το στρογγυλό, ναι, έχουμε ηλεκτροϊδραυλικό χειρόφρονο. Ελληνική πατέντα. Ωραίος. Υπάρχει με βαλβίδα βλέπω. Υπάρχει κομπρεσέρ αέρα πίσω. Α, κομπρεσέρ αέρα. Γεμίζουμε μπουκάλα. Δεν είναι λίτρο αυτό που έχουμε πίσω, είναι μπουκάλα αέρα. Και όταν πατάμε το κουμπάκι, το εμβολάκι εδώ πέρα πιέζει τα υγρά. Ωραίος. Έτσι πίσω. Βέβαια το μείον του είναι ότι είναι ο νοφ, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Καλή, εντάξει, άμα το μάθεις, δεν νομίζω. Και στο κανονικό νομίζω ότι ο νοφ το θες. Απλά θες μια πινελιά. Αυτό δεν είναι. Και εντάξει, η οδήγησή μου γενικότερα είναι μόνο γκάζι φρένο. Είμαι και εγώ, πάω τέρμα. Ή τέρμα ή τίποτα. Αυτό, ή θα βγει. Ή θα βγει, ή θα βγει, ή θάλασσα. Αυτό, να τη θάλασσα, τη βλέπετε. Έτσι, ωραία, είναι ωραία η θάλασσα και γίνεται πάντα. Λοιπόν, κάτσε να ρίξει μια ματιά πίσω εδώ τι γίνεται. Γιατί όντως, το είχα και εγώ απορία δηλαδή, λέω εντάξει, οκ, okay, SMG 1 το ξέρω. Α, να το κομπρεσέρ. Κομπρεσεράκι από σχολικό λεωφορείο που ανοιγοποιούν οι πόρτες, ξέρω εγώ και αυτά. Ωραίος. Γεμίζουμε την μπουκάλα, Καλλιανιώτης break στα σπάτα. Φίλε, με τέτοια μπουκάλα παίζεις και hydraulics άμα γουστάρεις, ε. Λέει τα πάντα. Παιδιά. Άμα θέλεις μπορείς να κάνεις, να σηκώνεις έτσι Snoop Dogg το αυτοκίνητο και να περνάς λίγο. Το σκεφτόμουν για να έχει, για να βγάζει στρίποδα. Να το σηκώνουμε στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, το μόνο κακό, το μεγάλο κακό που έχει το αυτοκίνητο είναι ότι δεν γίνεται χρήση συμπλέκτη όποτε θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Και τις φορές που δεν οχυρόφρονο, γιατί έχουμε περάσει την εντολή του συμπλέκτη, μεν. Αλλά περίμενε, δηλαδή, είναι κεφαλικό. Α, ο εγκέφαλος. Γι' αυτό, άμα δεις, έχω μόνιμο αφισωμένο διαγνωστικό. Για να σβήνεις βλάβες. Και μετά από κάθε πέρασμα, σβήνω βλάβη, αλλά και πάλι δεν είναι. Αυτό δεν μπορείς κάπως να το. Σε αυτό όχι. Είναι πολύ αργός ο εγκέφαλος. Είναι παλιά γενιά. Ναι. Αυτό. Υπάρχουν λύσεις με πιο εξελιγμένους εγκεφάλους. Ψήφω 46 και πάνω. Όσο νούπο δηλαδή. Θα το δούμε σύντομα. Αν βρεθούν οι κατάλληλες βοήθειες οικονομικές, το αμάξι έχει ξεκινήσει. Και τι έχουμε εδώ, παθέλο μπρελόκ, φιλέ. Όντως. Ναι, τι, δεν θα έχω εγώ. Κάτσε, ρε φιλέ, έχουν όλοι οι άλλοι, δεν θα έχω εγώ. Το γράφει ακόμα εδώ μεταξύ. Ελά, ναι. Γράφει, δεν ξέρω, εγώ έχω χωριά. Χωριά, και εγώ από εκεί. Είμαστε και σχωριανοί με εδώ. Λοιπόν, Drift Dream, σωστό. Δεν είναι Dream. Είναι ένα όνειρο το οποίο υπήρχε πολλά χρόνια. Και συνωμότησε το σύμπαν με μια λυσίδα τυχαίων γεγονότων από ένα βιντεάκι που ανέβηκε στο Facebook. Προέκυψε μια συνέντευξη στους 4 τροχούς και χορηγία από το Θωμά του Παπάσχου που γράφει να κάνει με τα μαθήματα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Drift. Οπότε ήρθε μια λυσίδα. Να ευχαριστήσουμε τον Θωμά Παπάσχου. Εννοείται. Αγαπάω Θωμά Παπάσχου και Νικόλα Παπάσχου. Έτσι, Driving Academy, τους οφείλω τα πάντα, το λέω και και να τριχιάζω έτσι, γιατί. Ναι, είναι παιδιά σπάνια και όσοι έχουν κάτσει κοντά τους έχουν πάρει πολύτιμα μαθήματα για τις τεχνικές.